centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Δοκόπουλε, πάμε λίγο να δούμε αυτό το θέμα, γιατί όντως ψάχνουμε να γυρίσουμε τη ζωή μας στην κανονικότητα. Προσπαθούμε με διάφορους τρόπους. Και για να δούμε τι θα συμβεί τώρα με το Oran Greece, διότι η Καστοριά είναι σε μια χρονική στιγμή, λίγο πριν το κόκκινο, λίγο πριν τα περιοριστικά μέτρα. Όλοι λένε ότι, και αν δείτε και τα πανελλήνια site και τα λοιπά, βλέπω ότι μάλλον αύριο μας ανακοινώνουν στις περιοχές που θα μου σε μείνει μαζί lockdown. Μαζί με την Ξάτη και τη Δράμα, ναι. Ναι, μαζί με την ακριβώς. Θέλω να σας ρωτήσω αν πραγματικά μπορούμε ή αν είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε τελικά το Oran Greece. Κοιτάξτε, με τα σημερινά δεδομένα και με την απάντηση που έδωσε και ο αντιπεριφερειάρχης μας χθες, η προσπάθεια, όπως είπατε, να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, μας πείθηκε εμάς ότι μάλλον θα γίνει. Ναι. Διότι, όπως όλα τα κράτη, έτσι και η Ελλάδα, προσπαθεί σιγά σιγά να μπει στην καθημερινότητά της. Τα αθλητικά δρόμενα, όπως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το ποδόσφαιρο και όλοι οι αγώνες γενικά, βλέπετε ότι διεξάγονται κανονικά, υπό συγκεκριμένο υγειονομικό πλαίσιο. Mm-hmm. Έτσι και το Oran Greece υπάρχει πολύ αυστηροποιημένο πλαίσιο, το οποίο θα τηρηθεί για να μπορέσει να επανέλθει σιγά σιγά αυτός ο θεσμός. Μάλιστα. Όπως τον ξέραμε. Τώρα βέβαια γίνονται τις τελευταίες ώρες, γίνονται συγκρίσεις και με το πανηγύρι που μας απασχόλησε πάρα πολύ πρόσφατα, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, νομίζω είναι ατυχής η σύγκριση. Γιατί? Δεν νομίζω, το ένα είναι μια αθλητική διοργάνωση σε ανοιχτό χώρο με συγκεκριμένο πλαίσιο υγειονομικό το οποίο θα τηρηθεί και δεν μπορώ να απαντήσω για το πανηγύρι, δεν είμαι εξειδικευμένος, δεν ξέρω να απαντήσω. Ναι. Αλλά όσον αφορά το κομμάτι αυτό, νομίζω απέχει παρασάγκας από το πανηγύρι. Ναι. Ποιο είναι το αυστηρό πλαίσιο του Oran Greece? Γιατί εδώ ένας πρώτος μεγάλος διαχωρισμός, θα λέγαμε, είναι ότι μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι εμβολιασμένοι ή οι νοσήσαντες. Αυτός ο διαχωρισμός, όπως ξέρετε, δεν αφορά μόνο το Oran Greece, αφορά την καθημερινότητά μας. Σε όλους τους κλειστούς χώρους. Στα νοσοκομεία έχουν μπει σε αναστολή όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Στα εστιατόρια επιτρέπεται να εισέρχονται σε κλειστούς χώρους μόνο εμβολιασμένοι. Υπάρχει ένας διχασμός πλέον στους οδοντιάτρους και στα ιατρία μας, όπου έχουν έρθει κάποιοι εγκύκλοι που όντως διαχωρίζουν τους εμβολιασμένους από τους ανεμβολίαστους. Βλέπετε ότι η καθημερινότητά μας πλέον αφορά δύο κατηγορίες ανθρώπων, τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολιαστούς. Έτσι λοιπόν και το Oran Greece, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αφορά μόνο τους εμβολιασμένους. Εδώ λοιπόν αρχίζουν και κάποια θέματα. Και να γυρίσουμε λίγο στην Εδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς, όπου τόσο η Κατερίνα Σπύρου όσο και ο Σάκης Ευαγγέλου μειοψήφισαν στην χρηματοδότηση του Oran Greece, που αφορά κάποια ποσά για τα μπλουζάκια των συμμετοχόντων, 4.500 ευρώ, κάποιες ξενοδοχειακές υπηρεσίες 2.000 ευρώ και ενοικία στεντών 500 ευρώ. Γι' αυτά λοιπόν τα ποσά που ήταν η βοήθεια του Δήμου για την διοργάνωση του Oran Greece, υπάρχουν και οι μειοψηφίες, ακριβώς γιατί αποκλείεται η συμμετοχή των ενεμβολίαστων. Παίρνει δηλαδή και κάποιες διαστάσεις τώρα, ας τις πούμε και πολιτικές. Εντάξει, εγώ δεν θα το έλεγα ότι είναι πολιτικές οι διαστάσεις, νομίζω είναι υγειονομικές. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να λάβει αυτά τα μέτρα, οφείλουμε να τα τηρούμε. Ναι. Πιστεύετε ότι θα δυσαρεστηθούν οι ανεμβολίαστοι από αυτή την απόφαση? Σαφώς. Οποιοδήποτε διαχωρίζεται από τον γενικό πληθυσμό, εννοείται ότι μπορεί να νιώθει δυσαρεστημένος. Ναι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά αυτό αφορά μια κεντρική απόφαση της κυβέρνησης. Να το διευκρινίσουμε λίγο. Άρα δεν ήταν ούτε απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Oran Greece, ούτε απόφαση του Δήμου ή της Νομαρχίας. Όχι, ο Δήμος, το Oran Greece, η Επιτροπή, η Περιφέρεια. Απλά ακολουθεί τους κανόνες και τα πλαίσια στα οποία μας ορίζουν και μας διέπουν αυτή την εποχή. Μας έλεγε και ο κύριος Δράπτης προχθές εδώ στην εκπομπή ότι ενώ παλιά το πλαφόν ήταν τα 3.000 άτομα συμμετοχές, φέτος είναι στα 1.500 και μάλιστα
με τον μεγαλύτερο αριθμό στα 5 χιλιόμετρα, 1200 νομίζω στα 5 χιλιόμετρα. Και για τα 10 χιλιόμετρα και τον ημαραθώνιο, οι υπόλοιποι 300. Ναι. Και δεν συμμετέχουν και παιδιά για πρώτη φορά. Και δεν θα συμμετέχουν και παιδιά δημοτικού. Ακριβώς. Γιατί οι μεγαλύτερα παιδιά νομίζω ότι μεμονωμένα μπορούν να συμμετέχουν, έτσι δεν είναι? Σαφώς, ναι, ναι. Πώς πιστεύετε να κυλήσει αυτή η οργάνωση τελικά? Και δεν ξέρω και τι θα γίνει για πλευράς θεατών. Γιατί εδώ μπαίνει και το κομμάτι του θεατή. Ο θεατής θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει? Απαγορεύεται να σταθώ και να δω? Ναι, ναι, κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η κανονικότητα που απέχει ακόμα από την καθημερινότητά μας και διέπει όλα τα δρόμενα που συμβαίνουν. Βλέπετε, η συμμετοχή μας στα γήπεδα αφορά μόνο τους εμβολιασμένους, πιστοποιητικά, εμβολιασμό, ναι, κτλ. Ναι, ναι, ναι. Το ίδιο θα τηρηθεί και σε αυτόν τον αγώνα, παρόλο που είναι ανοιχτός αγώνας. Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα και την επίβλεψη και την ευθύνη την έχει η Οργανωτική Επιτροπή. Ο Δήμος θεωρώ ότι είναι συμπαραστάτης όλη αυτή την προσπάθεια. Ό,τι μας ζητήθηκε από την Επιτροπή, βλέπετε, τα έχουμε καλύψει. Η συνεργασία μας είναι εδώ και μήνες με την συγκεκριμένη Επιτροπή. Όλοι μαζί πιστεύουμε και βελτιστούμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τώρα, η Καστοριά έχει μια πραγματικότητα σήμερα, το είπαμε και στην αρχή της συζήτησης μας. 43 νέα κρούσματα είχαμε χθες. Θα δούμε και σήμερα τι γίνεται. Σε λίγο θα σας πούμε και στα σχολεία τι γίνεται. Και από την άλλη, επικρέμεται, όπως είπαμε, και η απειλή του κοκκινίσματος, του mini lockdown για την περιοχή μας. Ανακοινώνεται και ο λαϊκός δρόμος Run Greece. Αν πιστεύετε ότι αυτά θα ταιριάξουν, θα μπορέσει ο κόσμος να τα απορροφήσει, θα μπορέσει ο κόσμος να τα κατανοήσει και θα μπορέσει και ο κόσμος να συμμετάσχει στη γήτα. Δεν ξέρω εάν παρόλα αυτά υπάρχει ακόμα ο φόβος στον κόσμο να μπει σε αυτόν τον αγώνα, να δηλώσει συμμετοχή που γίνεται μόνο ηλεκτρονικά φέτος. Κοιτάξτε, γιατί άκουσα και τον κύριο Ράπτη πολύ διστακτικό ότι μπορούμε να φτάσουμε αυτό το πλαφόν των 1500. Μέχρι τώρα οι εγγραφές έχουν ξεπεράσει τα 200 άτομα και χθες μας ανακοίνωσε ο κύριος Ράπτης ότι έχουμε εγγραφές και από μακριά. Δηλαδή χθες δηλώθηκαν από την Σκύρο, αν δεν κάνω λάθος. Από τη Σκύρο? Μάλιστα, δύο εγγραφές. Στην προσπάθεια αυτή θα συμβάλλει, πιστεύω, πλέον και η χθεσινή ανακοίνωση της Επιτροπής, καθώς επίσης και η προσπάθεια που θα κάνει με στελέχωση ενός ανθρώπου που θα έχει ένα γραφείο στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με τις εγγραφές κυρίως μεγάλων σωματείων. Μπορεί ένας αθλητικός όμιλος να θέλει να εγγράψει 10-15 αθλητές του και θα εξυπηρετηθούν άμεσα. Τις οποίες θα τις κάνει άτομο της Ομοσπονδίας, του ΣΕΓΑΣ. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Ήδη έχει ξεκινήσει το Run Greece στην Αλεξανδρούπολη με συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων. Είχε μια σχετική επιτυχία. Θα δούμε πώς θα πάει στην Πάτρα και ακολουθεί η Καστοριά. Και ακολουθεί η Καστοριά. Τώρα, υπάρχει περίπτωση, αν δούμε μετά το... Είστε με τα μέτρα, λέτε, γιατί είναι πολύ αυστηρό το πρωτόκολλο. Αν δούμε αύξηση των κρουσμάτων μετά το Run Greece, υπάρχει περίπτωση να δούμε και σχόλια ότι το Run Greece φταίει για αυτήν την έξαρση? Είστε έτοιμοι να έχουμε και αυτού του είδους την κριτική στην Καστοριά? Κοιτάξτε, έτοιμοι είμαστε, αλλά είναι σαν να λέμε τώρα αυτό που διαβάσαμε για τη Θεσσαλονίκη, ότι για την αύξηση των κρουσμάτων φταίει η έκθεση. Όλα είναι σχετικά. Το πώς το ερμηνεύει ο καθένας και χωρίς αποδείξεις δεν μπορούμε να συζητάμε. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι υπάρχει μια χαλαρότητα. Ο κόσμος δεν τηρεί πλέον τα μέτρα. Παρατηρήστε, ελάχιστη φοράνε μάσκες. Και γι' αυτό έχουμε την έξαρση, πιστεύετε? Ακριβώς. Η έξαρση οφείλεται σε πιο πολλούς παράγοντες. Είναι πιο πολύπλοκο το θέμα. Αφορά πλέον την χαλάρωση των μέτρων. Η έξαρση, βλέπετε, αφορά μικρές ηλικίες κυρίως. Ο μέσος όρος ηλικίας έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Έχουμε πάρα πολλά τεστ πλέον σε σχέση με παλιότερα. Καθημερινά πρέπει οι εργαζόμενοι να ελέγχονται, τα παιδιά να ελέγχονται, οι καθηγητές, εμείς του υγειονομικού. Βλέπετε ότι τα τεστ έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Άρα λοιπόν, ναι. Εάν, δεν το ευχόμαστε προφανώς, έτσι, αλλά αν έχουμε αυτήν τη διασπορά μετά το Run Greece, θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης από την διοργάνωση, από τον Δήμο, από την Ομαρχία, και όσο είπε χθες ο κ. Σαββόπουλος? Κοιτάξτε, από ό,τι ανακοινώθηκε και χθες, σε περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα και μας ζητηθεί να προσαρμοστούμε σε αυτά, εννοείται ότι θα τα τηρήσουμε και θα λάβουμε και εμείς τα μέτρα μας. Προς το παρόν, με τα υπάρχοντα δεδομένα, ο αγώνας υπό συγκεκριμένες ασφαλές συνθήκες θα διεξαχθεί κανονικά. Αν στην πορεία
δούμε ότι επιδεινώνεται τόσο τραγικά η κατάσταση και τίθεται θέμα δημόσιας δημόσιο κινδύνου, εννοείται ότι θα λάβουμε και εμείς τα μέτρα μας. Μισό λεπτάκι. Όταν λέμε θα λάβουμε τα μέτρα μας για να είμαστε απόλυτα βέβαιοι για αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή και συζητάμε. Αν κοκκινήσουμε αύριο, αυτό είναι καμπανάκι και ακόμη και να φτάσουμε στη ματέωση του αγώνα. Το να κοκκινήσουμε αύριο, όχι, δεν είναι από μόνο του καμπανάκι για να μόνο τις τελευταίες δύο μέρες έχουμε 85 κρούσματα σε δύο μέρες. Απλά θεωρώ ότι κοκκινίζοντας την Καστοριά αύριο θα τεθεί ένα φρένο σε όλη αυτή την πορεία και θα ανακοπεί λίγο η διάδοση του ιού. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα διοργάνωσης και ή αναβολής. Κοιτάξτε, ακόμη και η Καστοριά αν μπει στο κόκκινο, αυτό λέτε. Ναι, όχι, για με το που θα μπει στο κόκκινο όχι, δεν τίθεται θέμα. Ο κύριος Δράπτης, όπως ανακοίνωσε χθες, υπάρχει ένα ενδεχόμενο αναβολής μόνο από την κεντρική ή από το κράτος τεθεί κάποιο τέτοιο θέμα σε εμάς. Άρα λοιπόν θα τεθεί στο κράτος μάλιστα. Δεν ξέρω, αλλά επειδή πάντα το συνδυάζουμε, επειδή επαναλαμβάνω, έγινε πολλή συζήτηση για το πανηγύρι τις τελευταίες μέρες. Στο Άργος έγιναν δύο συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει και θέμα, ίσως το σκέφτεστε κι εσείς, αν δούμε τα επιδημιολογικά και όποια κατάσταση έχουμε, να το κάνετε κι εσείς εδώ στην Καστοριά ως Δημοτικά Συμβουλία. Εμείς είμαστε συνδιοργανωτές. Ναι, εμείς επικουρικά λειτουργούμε στο κομμάτι. Ναι. Την ευθύνη της διοργάνωσης και την λήψη των μέτρων την έχει η Οργανωτική Επιτροπή. Άρα λοιπόν, η Οργανωτική Επιτροπή είναι αυτή που θα αποφασίσει τελικά το τι θα γίνει. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να αποφασίσει ούτε ο Δήμος, ούτε η Νομαρχία, ούτε κανένας. Όχι, ο Δήμος θα μπορούσε να αποφασίσει αν θέλει να συμμετέχει, να συνδράμει σε αυτό ή όχι. Το γεγονός ότι υπήρχε, για να πιστέψουμε λίγο στις μειοψηφίες που υπήρξαν σχετικά με την βοήθεια του Δήμου Καστοριάς προς τη διοργάνωση του Run Greece. Το γεγονός ότι υπήρξαν αυτές οι μειοψηφίες, θεωρείτε ότι είναι θεμητό, θεωρείτε ότι είναι υπερβολικό? Όχι, θεμητό είναι. Καθένας έχει την άποψή του και την εκφράζει. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση, τη διαδικασία. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή κάτι, δεν σας φαίνεται κάτι παράξενο σε αυτό? Όχι, όχι. Είναι το αν κάποιος θέλει να εμβολιαστεί ή δεν θέλει να εμβολιαστεί, ποιος από τους δύο θα στηρίξει, είναι καθαρά προσωπικό. Καταλαβαίνω. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Ελπίζουμε πραγματικά να πάνε όλα καλά. Ελπίζουμε μέχρι τη διοργάνωση του Ριοπερπάτη να έχουν μηδενιστεί, γιατί είμαστε σε πολύ πολύ άσχημη κατάσταση από ό,τι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς. Παρά το γεγονός ότι είμαστε πολύ πολύ καλά εμβολιασμένοι, πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού μας, είμαστε πανελλαδικά πρώτοι αυτή τη στιγμή. Γιατί σε αναλογία πληθυσμού. Ναι. Σε αναλογία πληθυσμού, γιατί ναι, όπως το λέτε κι εσείς, μάλλον δεν προσέχουμε. Αυτό δείχνουν τα πράγματα. Υπάρχει πλέον μια τάση να επανέλθουμε στην καθημερινότητα με γοργούς ρυθμούς, το οποίο βλέπετε ότι ακόμα δεν είμαστε τόσο έτοιμοι. Και επειδή βλέπω εδώ και κάποια σχόλια για το αν θα κλείσουν ξανά επιχειρήσεις, η κατεύθυνση, παιδιά, είναι δεν κλείνει τίποτα πια. Αυτές είναι και οι οδηγίες προς το παρόν. Δεν κλείνει τίποτα, ακόμη και αν μπούμε σε lockdown, δεν κλείνει απολύτως τίποτα. Απλά θα κλείσει λίγο η νύχτα μας από τη 1 μέχρι τις 6 το πρωί. Που έτσι κι αλλιώς, κακά τα ψέματα, κλεισμένη ήταν και χωρίς lockdown. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το lockdown δεν είναι τίποτα, δεν θυμίζει τίποτα αυτό που θα μπει τώρα σε σχέση με αυτά που ζήσαμε, έτσι. Ακριβώς. Είναι δηλαδή μέρα με τη νύχτα κυριολεκτικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δοκόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Γεια. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Δοκόπουλο. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.